Εάν έχετε ήδη μιλήσει με πολλές κλινικές, σίγουρα βρίσκεστε σε δίλημα εάν τα εμφυτεύματα με τα οποία δουλεύουν είναι πραγματικά τόσο καλά όσο σας πείθουν ότι είναι. Πιθανότατα έχετε ακούσει για μάρκες όπως η Straumann και η Noble BioCare. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω για τις διάφορες μάρκες, τις διαφορές στις τιμές, πώς κατασκευάζονται τα εμφυτεύματα, πώς διαφέρουν και το πιο σημαντικό, πώς να βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή ποιότητα για τα χρήματα που θα δώσετε. Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται με επιτυχία πάνω από 96% εδώ και χρόνια και η επιθυμία πολλών εταιρείων να εμπλακούν στην επιχείρηση βιδών των 500 δολαρίων έχει οδηγήσει σε υψηλό κορεσμό της αγοράς και διαφημιστική ομίχλη που μας δυσκολεύει να προσανατολιστούμε. Άρα για να καταλάβετε πώς, επιτρέψτε μου να εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο πώς γίνεται ένα εμφύτευμα και γιατί πιστεύω ότι το υλικό, η επεξεργασία και ο σχεδιασμός είναι περισσότερο marketing παρά πραγματικό πλεονέκτημα. Στη συνέχεια, στη συζήτηση θα ήθελα να συμπεριλάβω ζωντανά τον υπεύθυνο marketing της J Dental, τα ιταλικά εμφυτεύματα με τα οποία έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε, για να δώσουμε περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το τι είναι σημαντικό να γνωρίζετε κατά την επιλογή. Το υλικό. Όλα τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο τιτάνιο. Το τιτάνιο που χρησιμοποιείται στα δοτικά εμφυτεύματα έχει ειδικά συστατικά για να καλύψει τις απαιτήσεις και επομένως ταξινομείται σε διάφορες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, Grade 4, Grade 5, κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Ο βαθμός 4 και ο βαθμός 5 δεν σημαίνουν ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, απλώς ότι έχει διαφορετικές ιδιότητες. Το εξηγώ αυτό επειδή οι έμποροι και συχνά οι ασθενείς εικάζουν αυτές τις ταξινομήσεις ισχυριζόμενοι ότι είναι προνόμια. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα εμφυτεύματα που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούν αυστηρά πρότυπα και μπορείτε να είστε σίγουροι γι' αυτό εάν σας δείξουν πιστοποιητικό TÜV. Απαιτήστε το. Μείνετε μακριά από αυτά που κατασκευάζονται στην Τουρκία, στη Κίνα και στο Ισραήλ, όπου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η επεξεργασία της επιφάνειας του εμφυτεύματος. Είναι σημαντικό γιατί συνδέεται με το οστό σε μια διαδικασία που ονομάζεται οστεοενσωμάτωση. Εδώ οι εταιρείες είναι δημιουργικές και πιάνουν ποια επεξεργασία είναι καλύτερη, βγάζοντας κάθε είδος κόλπα, marketing όπως κριτικές, έρευνες, μετρήσεις κτλ. Αυτό που προσωπικά έχω δει σε αρκετά εργοστάσια και το οποίο θεωρώ έγκυρο επιχείρημα είναι ότι οι φθηνές μονάδες παραγωγής μάλλον σώζουν κάποιες από τις χημικές διαδικασίες στην επεξεργασία της επιφάνειας. Δηλαδή, μέρος της διαδικασίας είναι ο ψεκασμός των εμφυτευμάτων με λεπτή άμμο. Μου έδειξαν πόσο ακριβά μηχανήματα το κάνουν, ξεχωριστά για κάθε εμφύτευμα, με επιπλέον χειροκίνητες διαδικασίες, ενώ τα φτηνά βάζουν εκατοντάδες εμφυτεύματα ταυτόχρονα και έτσι οι γωνίες γυαλίσματος δεν κατανέμονται σωστά. Υπάρχει ξεχωριστή επεξεργασία με οξέα και άλλες χημικές ουσίες. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη υπάρχουν λίγες μόνο μεγάλες εταιρείες που κάνουν αποστήρωση και όλα τα εμφυτεύματα περνούν από εκεί. Θα βρείτε επίσης διαφορές στο σχεδιασμό. Κάθε εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός σχεδιασμός της παρέχει ωφέλη στον ασθενή. Μέρος του σχεδιασμού είναι στην πραγματικότητα η επιθυμία κάθε εταιρείας να περιορίσει τους γιατρούς να χρησιμοποιούν μόνο τα εργαλεία τοποθέτησής τους. Αυτό οδηγεί στον περιορισμό του ασθενούς να μπορεί να εξυπηρετήσει τα εμφυτεύματα. Αν είναι από μια μη δημοφιλή μάρκα, θα δυσκολευτείτε να βρείτε έναν δεύτερο γιατρό γύρω σας για να κάνει τη δουλειά. Οι εκατοντάδες κατασκευαστές εμφυτευμάτων μπορούν να εγχωριστούν σε τρεις γενικές κατηγορίες. Κατηγορία 1. Η έρευνα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη χρήση και την επιτυχία των εμφυτευμάτων αυτής της κατηγορίας. Αυτά τα συστήματα θεωρούνται η υψηλότερη ποιότητα και προσφέρονται στην υψηλότερη τιμή. Αυτές είναι εταιρείες όπως η Straumann, η Noble BioCare. Κατηγορία 2. Υπάρχει έρευνα που υποστηρίζει την επιτυχία εκείνων των εμφυτευμάτων που έχουν μεσαίο κόστος. Η παραγωγή είναι κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Ιαπωνία και την Κορέα. Κατηγορία 3. Ελάχιστη ή καθόλου έρευνα για την υποστήριξη της κλινικής εφαρμογής του συστήματος των εμφυτευμάτων, η οποία περιλαμβάνει κυρίως κλωνοποιημένα εμφυτεύματα και τεχνολογίες που συχνά διατίθενται στις χαμηλότερες τιμές. Υπάρχουν αμέτρητοι, απεριόριστοι παραγωγοί εδώ, από διάσημες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι την Τουρκία και την Κίνα. Αυτές οι εταιρείες δεν επενδύουν στην έρευνα και κυρίως αντιγράφουν από άλλες. Υπάρχει μία αρκετά μεγάλη λίστα σύγκρισης στο κείμενο αυτού του βίντεο. Κατά την προετοιμασία για αυτό το βίντεο, διάβασα πολλή έρευνα. Η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο κείμενο του βίντεο. Η έρευνα είναι ξεκάθαρη.
Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για τα πλεονεκτήματα ενός τύπου εμφυτεύματος έναντι ενός άλλου, μιας μάρκας έναντι μιας άλλης. Η αποτυχία του εμφυτεύματος προέρχεται σχεδόν πάντα από άλλους παράγοντες, δηλαδή τη μη συμμόρφωση με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα. Ο διάσημος πρωτοπόρος των εμφυτευμάτων και καθηγητής George Sharp το λέει καλύτερα. Τα εμφυτεύματα δεν αποτυγχάνουν. Όταν τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σωστά σε υγιείς ασθενείς, επιτυγχάνουν οστεοσωμάτωση, δηλαδή σύνδεση οστού. Εάν τα εμφυτεύματα αποτύχουν, οφείλεται σε λάθος του χειριστή. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι ποιο σύστημα εμφυτεύματος είναι καλύτερο, μάλλον ποια εμφυτεύματα είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χειρουργική και επαναρτητική περίπτωση. I think it's very important to trust their own dentist because a lot of implants in the market are similar with different features and different advantages. And the most important thing is choosing a clinic that you can trust and that can follow the perfect protocol for their implant. And also, if the implant has a presence worldwide, so if they travel, if they change country and if they have an issue with the implants or prosthetic part, they can find a dentist who use our implants.